Φίλε και φίλοι του Lama Games TV, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα αξίζει ή όχι. Σήμερα θα μιλήσουμε για το αν αξίζει ή όχι το Jujutsu Kaisen First Class, το οποίο φυσικά είναι το πρώτο παιχνίδι το οποίο βγαίνει για τη σειρά Jujutsu Kaisen, το φαινόμενο Jujutsu Kaisen, για όσους δεν το γνωρίζουν, εξαιρετικό άνιμε, εξαιρετικό μάγκα, το οποίο δεν το διαβάζω επίτηδες, αλλά έχω φάει όλα τα σπόλη στη μάπα. Έτσι λοιπόν έχουμε την κυκλοφορία από την Bandai Namco, ένα arena brawler, ως συνήθως με τη Cyber Connect να έχει βάλει το χεράκι της πάνω σε αυτό. Βέβαια είναι λίγο tag team περισσότερο, τουλάχιστον στο online κομμάτι κάνεις tag team μαζί με κάποιους άλλους. Έχουμε το relationship status εδώ. Έχω ξεκλειδώσει όλους τους χαρακτήρες, αλλά η αλήθεια είναι δεν είχα τερματίσει το παιχνίδι και δεν είχα μπει εδώ μέσα, οπότε ευκαιρία βλέπουμε όλο το relationship chart που έχουν οι χαρακτήρες μεταξύ τους και πώς συνδέονται. Και όπως φυσικά βλέπετε, όλοι εδώ είναι και οι playable χαρακτήρες που υπάρχει στο παιχνίδι. Το roster δεν είναι τόσο μεγάλο, η αλήθεια είναι, θα μπορούσε να ήταν. Το roster αποτελείται από 15 χαρακτήρες. Το story mode, το οποίο θα σας το δείξω αυτή τη στιγμή μόλις γίνουν οι συνδυασμοί εδώ πέρα, το story mode φτάνει μέχρι και την ταινία του Jujutsu Kaisen, δηλαδή όλη την πρώτη σεζόν και την ταινία. Ανακοινώθηκε ότι το Hidden Inventory Arc θα μπει στο μέλλον, οπότε κλασικά όπως καταλαβαίνετε όλα αυτά θα κυκλοφορήσουν μαζί. Το βάζουμε να το κάνουμε λίγο πιο γρήγορα. Πάμε λοιπόν. Πάμε στο story mode. Εδώ όπως βλέπετε. Και εδώ είναι το X-Battle. Εδώ τα ποσοστά που βλέπετε είναι γιατί κατά τη διάρκεια κάθε mission ζητούνται να γίνουν κάποια πράγματα. Δηλαδή να μην πέσει το life σας, να μην χάσετε το health σας κάτω από συγκεκριμένο σημείο, να κάνετε κάποια συγκεκριμένα combos και abilities, ώστε όσο περισσότερο το κάνετε, τόσο περισσότερο στατιστικά προχωράει. Για να δούμε και λίγο gameplay του παιχνιδιού. Όπως βλέπετε εδώ, αυτά είναι τα tasks που πρέπει να κάνουμε για να πάρουμε 100%. Λοιπόν, το παιχνίδι για μένα είναι ένα 7 στα 10. Η αλήθεια είναι ότι η έλλειψη μεγάλου roster, επίσης θεωρώ ότι το αφού η Cyber Connect μπήκε μέσα στο χορό για να βγάλει αυτό το παιχνίδι, θα μπορούσε να έχει διαλέξει κάποια άλλη επιλογή εκτός του Team Brawler. Επίσης εδώ τρώμε ξύλο από τον Gojo, όπως και πρέπει δηλαδή. Τα combinations έχουν αρκετή πλάκα, η αλήθεια είναι, και τα domain expansions που είναι το main ability του κάθε χαρακτήρα είναι όχι ολονών, γιατί δεν μπορούν να κάνουν όλοι domain expansion, αλλά είναι πάρα πολύ ωραία γραφικά. Το online κομμάτι το μόνο το οποίο έχει είναι ότι μας επιτρέπει να παίξουμε μαζί με κάποιον άλλον, δηλαδή αντίπαλο, σαν tag team, το οποίο είναι πολύ ωραίο, αλλά και πάλι εξαρτάται στο τι διάθεση έχει να παίξει ο αντίπαλος, αν θέλει να τρολάρει ή όχι. Το story θεωρώ ότι μπορούσε να ήταν μεγαλύτερο, δηλαδή βέβαια όπως ξέρουμε αυτή τη στιγμή στα άνιμε και σε όλες περιπτώσεις περιμένουν να προχωρήσει το story για να βγάλουν κάποια πράγματα ώστε να αποφύγουν τα spoilers. Οπότε θεωρώ ότι μιας και το παιχνίδι ήταν σε development πριν τη δεύτερη σεζόν, οι άνθρωποι περιμέναν να τελειώσει η δεύτερη σεζόν ώστε να το ανακοινώσουν και να το βγάλουν σαν expansion, σαν DLC. Ας κάνουμε λοιπόν και το awakening του Itadori, αν δεν φάμε το ξύλο της ζωής μας εδώ πέρα που το έχουμε φάει. Οπότε ναι, από εμένα προσωπικά παίρνω ένα 7 στα 10, τουλάχιστον το story mode το οποίο το τελείωσα σε 5 ώρες, κάτι το οποίο με ψηλοαπογοήτευση, αλήθεια είναι.
Θεωρώ ότι το αρένα μπρόλερ αυτού του τύπου είναι λίγο χαοτικό για εμένα. Δηλαδή προτιμώ τις εκδοχές του Shippuden από τη CyberConnect του Naruto, το οποίο μας βγάζει στη δυνατότητα να μπορέσουμε να παίξουμε μόνοι μας και να έχουμε ένα backup να το εμφανίσουμε σε σχέση με αυτό που βλέπετε αυτή τη στιγμή. Γι' αυτό λοιπόν και ένα 7 στα 10. Δεν μπορώ να πω ότι δεν είναι διασκεδαστικό και σίγουρα άμα παίξετε με τους φίλους σας το παιχνίδι θα σας αρέσει. Το παιχνίδι θα σας παρέσει πάρα πολύ, αν είστε και φίλοι της σειράς. Αλλά θεωρώ ότι από τα αρένα brawlers θεωρώ πραγματικά ότι έχω πολύ μεγαλύτερες απαιτήσεις. Γι' αυτό λοιπόν ένα 7 στα 10. Ήταν κακή βαθμολογία. Ας ξέρετε εδώ στο Lama Games TV. Είναι μια αρκετά καλή βαθμολογία. Έτσι λοιπόν, να ευχαριστήσω για μια ακόμη φορά την Bandai Namco για την παροχή του τίτλου. Μείνετε συντονισμένοι. Τα καλύτερα έρχονται και άλλα reviews. Γενικά ο Φλεβάρης είναι πολύ μεγάλος μήνας για reviews. Θα τα πούμε στο επόμενο video review. Να είστε πάντα καλά και να περνάτε καλά. Bye!